σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης στέκονται αλληλέγγυοι μαζί με τους μαθητές. Καταδικάζουμε το νομοσχέδιο το οποίο είναι στα σκαριά και θα έρθει την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο. Ουσιαστικά συνεχίζεται η παράδοση νομοσχέδια κατάπτυστα απέναντι στα δικαιώματα των φοιτητών και των μαθητών να έρχονται σε περιόδους όπου και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Είναι εξοργιστικό και συνάμα αποκαλυπτικό. 30 εκατομμύρια, ένα ποσό που οι ίδιοι του Υπουργείου χαρακτήριζαν μεγάλο για να τις προσλήψει καθηγητών, για να ανοίξει τα πανεπιστήμια μας με όλα τα μέτρα προστασίας, δίνεται αυτή τη στιγμή για δυνάμεις καταστολής και βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Ουσιαστικά ποντάρουν στο ότι θα μας βρουν ανοργάνωτους. Τους ξεκαθαρίζουμε από τη σημερινή ημέρα ότι ο αγώνας που ξεκινάμε για ενάντια στο νομοσχέδιο είναι ο ίδιος με τον αγώνα που δίνουμε όλο αυτό το διάστημα για σπουδές, για ζωή και δουλειά σύμφωνα με τον πόη των αναγκών μας. Είμαστε εδώ μαζί με τους μαθητές και διατρανώνουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά και ότι η καταστολή δεν θα περάσει. Για άλλη μια φορά μας συμπεριφέρονται σαν πειραματόζωα. Πραγματικά παίζουν με τις ζέσεις και τα όνειρά μας και εμείς έχουμε εδώ πέρα να θέσουμε ένα ερώτημα. Έχει σκεφτεί ποτέ η κυρία Υπουργός ή η ίδια η κυβέρνηση ποια είναι η ψυχολογία αυτή τη στιγμή των μαθητών που δίνουν φέτος πανελλαδικές? Πραγματικά ρωτάμε, γιατί τώρα έπιασε ο πόνος να αλλάξουν τον τρόπο εισαγωγής και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα τα οποία είναι άλυτα και δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο, ενώ εμείς αγωνιζόμαστε και είμαστε στον δρόμο από το Σεπτέμβρη κιόλας για να είμαστε ασφαλείς και να μπορούμε να προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις μας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και διεκδικούμε και παίρνουμε αποφάσεις 5 μελών και 15 μελών για να συνεχίσει όλο αυτό, να είμαστε ακόμη περισσότεροι και να πιέσουμε όσα δεν πάει για να το πάρουν πίσω. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα άλλο, δεν πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν γίνει αυτό. Και αν πιστεύει η κυβέρνηση πως με το να εκμεταλλεύεται τον εγκλεισμό μας και την πανδημία και την υγεία των γονιών μας και τη δικιά μας για να περνάει ξεδιάντροπα τέτοια νομοσχέδια, κάνει μεγάλο λάθος, γιατί όχι απλά θα μας βρει μπροστά της, αλλά δεν πρέπει και να φύγουμε από εδώ μέχρι να το πάρει πίσω. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε πολλές άλλες πόλεις και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, με τους συμμαθητές μας να διεκδικούν το ίδιο πράγμα, με το να συζητήσουν με την Υπουργό για να το πάρει πίσω. Και με αυτό μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε ότι είμαστε η πλειοψηφία των μαθητών ενωμένοι μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς, καθηγητές, φοιτητές και δεν πρόκειται να σταματήσουμε πραγματικά και να κάνουμε βήμα πίσω από αυτόν τον αγώνα. Καλημέρα,